Γεια Ζουλιάνα, καλημέρα. Καλή χρονιά, είσαι καλά. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους, σε όλες. Ναι, εγώ ευτυχώς γλίτωσα, καλά είμαι. Καλά, ε. Όχι, το λέω γιατί έχω την αδερφή με πνευμονία. Με πνευμονία? Μέρα. Από τον κορονοϊό? Όχι. Από τη γρήπη. Έχω περάσει τον κορονοϊό. Γρήπη. Από τη γρήπη αυτή που χτυπάει τα παιδιά, αυτό το συγκητιακό ιό. Περαστικούλια. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι. Το λέω. Είναι και άλλος κόσμος πολλής σε αυτή την κατάσταση. Και το λέω για όλους να προσέχουν πάρα πολύ και να μην χαλαρώσουν γιατί. Δεν ξέρεις από πού θα σου είναι ένα δύσκολο δίμηνο από δεν τη λέμε και θα σου είναι ένα χειμώνας που μοιάζει εύκολο, αλλά δεν είναι. Και κοκτέιλ. Μάλιστα. Για πάμε τώρα. Πάμε. Το έχεις μελετήσει το θέμα, το έχεις χειριστεί και δημοσιογραφικά βεβαίως το θέμα του Κωνσταντίνου. Είναι τέλος εποχής ή έχει τελειώσει από το 1974. Έχει τελειώσει προπολού. Και το έχει υπογράψει ο ελληνικός λαός αυτό. Κακά τα ψέματα, από το 1974 και μετά ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι είναι πολίτης. Δυστυχώς είναι και ακριβοπληρωμένος πολίτης, έτσι. Διότι είναι από τους λίγους πολίτες που πήραν και κάποια. 4,5 δις, αν θυμάμαι καλά, επί Βενιζέλου τότε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε χρόνο ντετέ. Το λέω γιατί υπάρχουν πολίτες που πάνε στο δικό δικαστήριο και περιμένουν 3, 5, 7 χρόνια για να τους βγει η απόφαση. Έγινε λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, έγινε λίγο πιο σύντομα, καλή του ώρα ο άνθρωπος. Άρα, ορθή κάθε απόφαση. Άνθρωπος που πεθαίνει ορθή είναι για την οικογένειά του, για τους δικούς του, μια απώλεια. Ενδεχομένως και για οπαδούς της Βασιλείας ακόμα. Είναι αυτοί που παρακολουθούν και τι κάνει ακριβώς και πώς είναι το φρύδι και πώς είναι το μαλλί του, τάδε πρίγκιπα. Ναι. Υπάρχει μια παραμυθία, ένα παραμύθι γύρω από αυτά. Άρα, λέω, το οποίο δεν είναι παραμυθία. Πώς αποφασίστηκε να ταφεί ως ιδιώτης, γιατί αν αποφασίστηκε. Εντελώς φυσιολογικό είναι. Το πρόβλημα που προκύπτει για την ελληνική πολιτεία είναι οι επίσημοι που θα έρθουν εδώ. Επειδή τυχάνει να είναι και συγγενείς του οι περισσότεροι από αυτούς, ή αν θέλεις, ομοειδεάτες, να σου πω, εξαίματος, βασιλείς. Η βασιλεία έχει πεθάνει προπολού. Θα ήταν θεσμικό ατόπιμα, ακούστε εάν με, ήταν γινόταν. Δεν είναι κανένα θεσμικό ατόπιμα. Αντιθέτως, είναι σεβασμός σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού που έχει πληρώσει τη βασιλεία με τις σκοτεινότερες στιγμές του έθνους. Με τις σκοτεινότερες στιγμές της πατρίδας. Έχει ζήσει και πολύ μεγάλους διωγμούς. Έχει χυθεί αίμα εν ονόματι του βασιλιά. Έχουν γεμίσει τόποι εξορίες εν ονόματι του βασιλέως. Το λέω ακριβώς όπως γραφότανε. Εν ονόματι του βασιλέως, έτσι. Ναι, ναι. Έχουν εκδοθεί άπειρες δικαστικές αποφάσεις εν ονόματι του κεντρικού άρχοντα. Και έχει κλάψει και πονέσει πολλοίς κόσμος με τη βασιλεία στην Ελλάδα. Δεν ήταν πηγή καλών πραγμάτων. Ποτέ. Δεν κόλλησε ποτέ με τον ελληνικό λαό. Το ότι θα κυδευτεί ως άνθρωπος του εξωτερικού, ναι. Υποθέτω, ότι έχει και μία λογική εντελώς. Ναι. Αν ήθελαν οι Έλληνες να είναι του εσωτερικού, θα ήταν. Να ρωτήσω κάτι ιστορικό, έτσι επειδή το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Όντως είχε προτείνει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή να αναγνωριστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν το είχε ή δεν το είχε προτείνει. Με ενδιαφέρει τι είχε προηγηθεί όλων αυτών των πραγμάτων. Και να ξεχνάτε, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Η αναγνώριση του ΚΚΕ, ανεξαρτήτως από το ποιο, επί εποχής ποιου πολιτικού έγινε, ήταν αναπόδραστη το ΚΚΕ. 100 τόσα χρόνια. Είναι κομμάτι του ελληνικού λαού. Θα έπρεπε κάποιος να αντιστρέψει την ερώτηση. Ποιος δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει αυτό το κόμμα σε αυτήν την Ελλάδα, με το αίμα που έχει δώσει για την πατρίδα και τον τρόπο με τον οποίο την έχει περασπιστεί. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Μάλιστα. Και λοιπόν, κάθε φορά αυτή η ερώτηση, ξέρεις, διαστρεβλώνει την αντίληψη. Λες και κάποιος έκανε χάρη στο Κομμουνιστικό Κόμμα που το αναγνώρισε. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα χάρης. Είχε, είναι θέμα, είναι όχι, θέμα, και καθήκον είναι θέμα της ταραγμένης περίοδου την πολύ. Οποία έχουμε διαβάσει όλοι, διότι θυμόμαστε, δεν ζούσαμε εμείς. Από τα βιβλία την ξέρεις, έχουμε κάθε διαβάσει. Ταραγμένη περίοδος έχει και τίμημα. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Όλες τις περιόδοι. Το τίμημα λοιπόν που πλήρωσαν οι κομμουνιστές και οι κομμουνιστές πατριώτες, έτσι. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητήσει ποτέ κανένα στον πατριωτισμό των κομμουνιστών. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για πάμε στη δική μας ταραγμένη περίοδο. Πάμε στα πολιτικά. Και θέλω να σε πάμε λίγο στα πολιτικά. Ακούω. Και αυτό είναι πολιτικό που συζητάμε. Εντελώς. Όχι, να πάμε. Βαθιά πολιτικό. Να πάμε στα τωρινά. Στα τρέχοντα τη επικαιρότητα. Ακούω ότι θα σα απευθυνθεί πρόσκληση για προοδευτική διακυβέρνηση. Μάλιστα. Κοίτα. Το έχει ακούσει και εσύ, φαντάζομαι. Εγώ το ακούω. Είμαι 23 χρόνια βουλευτής και τα ακούω 23 χρόνια. Τώρα είναι πιο ζεστό το θέμα. Πιο όριμο, πιο όριμο. Είναι και η απλή αναλογική που το κάνει λίγο πιο ζεστό. Σε μια χώρα από την, η οποία έχει περάσει από τον κύριο Παπαδήμο, μία εκλεγέντα, μία εκλεγέντα. Σε μια χώρα που έχουν γεννηθεί κόμματα εντός του κοινοβουλίου και έχουν διαλυθεί εντός του κοινοβουλίου. Σε μια χώρα όπου οι συμπράξεις
δεν ήταν, ήταν πολλές φορές εξωφρενικές. Φέρω ένα παράδειγμα, στη Ριζανέλ. Νομίζω ότι το σοκ που έπαθα κι εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλους κόσμος, εκείνο το Γενάρη, ήταν ότι ξαφνικά... Ισχυρό, η αλήθεια. Καλέ, όχι, μα τα προπήλαια, θυμάμαι την εικόνα, του Καμένου να πανηγυρίζει μαζί με τον Τσίπρα. Και είναι πολλοί από εμάς, στα αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι είναι τρολιά. Πώς σας δώσω να καταλάβετε. Δεν φαινόταν πραγματικότητα, φαινόταν ψέμα. Κι όμως έγινε. Λοιπόν, είχαμε κυβέρνηση στη Ριζα, δεν είχαμε ποτέ. Στη Ριζανέλ κυβέρνηση είχαμε. Ναι. Η οποία διαδέχθηκε μια κυβέρνηση επί μνημονιακής εποχής ταλέπορης, που ήταν πρασινομπλε, κιτρινομπλε, ροζομπλε, με το λαός μέσα, χωρίς το λαός μέσα, με το Πασόκ, χωρίς το Πασόκ. Τι έρχεστε και μου λέτε τώρα. Σου λέμε ότι θα γίνει μια... Σε αυτό το μίξερ. Άρα αυτό δικαιολογείται. Σε αυτό το μίξερ. Το οποίο ανασυντίθεται ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα. Ναι. Την πολιτική, στη μαγειρική. Ένα από αυτά τα υλικά τώρα θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αρωματικό αυτή τη κυβέρνηση. Αρωματικό, ναι. Αρωματικό αποκλείεται να γίνει το κουκουέ. Μάλιστα. Γιατί για αρωματικό μας θέλουν. Συνθετικό βασικό. Το συνθετικό το βασικό που είναι το κουκουέ είναι στη βάση. Και πίστεψε με, αν πας στη βάση, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η βάση είναι να δει τους κομμουνιστές να πουλάνε, βάλε όσες εισαγωγικά θέλεις, να πουλάνε μια ιδεολογία και μια θέση. Σχηματίζουμε κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος... Μισό λεπτό. Πού θα βρεις το προοδευτικό σε αυτή την ιστορία? Το κουκουέ. Αυτό σου λέω. Αρωματικό. Να πάμε δηλαδή να δώσουμε... Σε βρώμικη μασχάλη. Δεν βάζεις αρωματικό. Συμμετέχει το... Και κυβερνησιμότητα. Βρώμικη μασχάλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η αστική τάξη αυτή τη στιγμή παίζει βρώμικα παιχνίδια. Φτιάχνει συμμαχίες και διαλύει συμμαχίες όποτε τις θέλει. Και τι θέλουνε, το δυόσμο για να μην φαίνεται η πραγματικότητα η αντιλαϊκή? Τι το θέλουνε το δυόσμο? Άρα κουκουέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα... Το κουκουέ, αν δεν υπάρχει κουκουέ σε αυτόν τον τόπο, δεν θα υπάρχει πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση, το έχετε καταλάβει? Τα στην βασικά αντιπολίτευση θέματα... λοιπόν. Εμείς σου λέμε ότι θα υπάρξει πρόταση για την κυβέρνηση. Μα δεν μπορείς να κυβερνήσεις να κάτι κυβέρνηση που είναι στη φύση σου, στη θέση σου και στην ιδεολογία σου, να το αντιπολιτεύεσαι, να το αντιστρατεύεσαι και να προσδοκάς την ανατροπή του. Και να μην θες καν την επιτυχία του. Επομένως, τι μου λες τώρα, να μπούμε σόγαμπροι στο παιχνίδι της αστικής τάξης? Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Άρα το κουκουέ δεν συμμετέχει. Για μια εξουσία. Δεν συμμετέχει το κουκουέ σε κυβέρνηση. Προφανώς και για μια εξουσία. Μα κατηγορηματικά, ουσιαστικά και με λίγο σαρκασμό και λίγο χιούμορ. Είναι σχεδόν σαρκαστικό να το ζητάει κάποιος αυτό από το κουκουέ. Και είναι και επίσης ανόητο να λέει. Από την άλλη. Και είναι ανόητο να λέει κάποιος ότι το θέλουμε το κουκουέ για να υπάρξουν τα κουκιά να κυβερνήσουμε. Όταν εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση. Θα τη δώσουμε τα κουκιά για να κυβερνήσει. Ακούστε το. Ναι, εμείς θέλουμε να την ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Αυτό λέτε συνέχεια. Ναι, θέλουμε αυτό, να την ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Από την άλλη, είναι εύλογο το ερώτημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θέλει ποτέ να συμμετέχει στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Μισό λεπτό. Στην κυβέρνηση μιας χώρας. Το κουκουέ θέλει να κυβερνήσει και να κυβερνήσει εξ ονόματος του ελληνικού λαού. Αλλά πρόσεξε. Θα κυβερνήσει βάσει μιας πολιτικής που ο λαός θα κυβερνάει. Εγώ θα πάω να διαχειριστώ τι δηλαδή τώρα, την Exxon Mobil? Όχι, αλλά θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων. Συγγνώμη, θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα λέει, θα μπει η Κανέλη εκεί για να τα αλλάξει. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, έλα εδώ. Για να μπω σε μια κυβέρνηση, θα μπω σε μια κυβέρνηση για να την κάνω να φύγει από το ΝΑΤΟ. Θα με βάλει η κυβέρνηση μέσα για να διώξω τη Σούδα. Γιατί θα με βάλει μέσα η κυβέρνηση για να διώξω τη Σούδα? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από αυτή θα με βάλει μέσα η κυβέρνηση. Εμένα ως κουκουέ θα με βάλει μέσα, δεν λέω εγώ προσωπικά έτσι. Ναι. Θα με βάλει εμένα ως κουκουέ η κυβέρνηση μέσα, για να μου πει έλα μέσα να διαλύσεις τον ΝΑΤΟ, δεν μπορώ εγώ μονάχος μου. Δεν θα μπορώ να βγάλω απ' έξω. Άμα είναι έτσι δικαιούμαι εγώ να πω σε ένα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα με βάλει μέσα δε για να διώξω το Βρίξελο, ας πούμε, από τη μέση. Όχι, δεν θα σε βάλει γι' αυτό. Αλλά μπορώ και εγώ να έχω το δικαίωμα να πω ότι τι λέει κανένα τώρα στου ψηφοφόρου, ότι παιδιά, εμείς ως κουκουέ δεν θα συμμετάσχουμε ποτέ σε μια κυβέρνηση και θα είμαστε μόνιμα σε μια αντιπολιτευτική στάση. Άκουμε. Του όχι. Βέβαια, μπορεί να το πει απλωστευτικά, ναι. Άμα του πει όμως και του εξηγήσει αυτό που θα σου πω εγώ, εγώ δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση που παίζει με τα πειώματα. Δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση η οποία μπαίνει σε μνημόνια. Δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση με επιτηρήσεις.
Δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση όπου τα πάντα πάνε στο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση που οι φαρμακοβιομήχανοι καθορίζουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Να το θέσω δεν διαφορετικά. Δεν μπαίνω στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών. Όχι, δεν μπαίνω. Να μείνει σε ακυβερνησία η χώρα, γιατί θα τεθεί και αυτό το δίλημα στο κουκουέ. Θα χρεωθεί την ακυβερνησία. Χωρίς εμάς δεν θα κυβερνήσει το κουκουέ. Χωρίς το κουκουέ δεν θα κυβερνηθεί. Δεν θα στηθεί η προοδευτική διακυβέρνηση. Σιγά καημένε μου. Έχει τόσους πρόθυμους να πάνε. Δεν έχουν άλλοι, τελειώσανε. Καλέ, θα βγάλουν 10 κασιδιαρέους. Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, κουκουέ είναι. Προκειμένου να κυβερνήσουν, θα βγάλουν ό,τι υπάρχει σε αντίτυπο από το μαύρο μέχρι το μπλε, γκρι, πράσινο. Αυτό, ένα μίξ, τέλο πάντων. Αν τα βάλεις αυτά τα χρώματα μαζί στη ζωγραφική, και τι βγάζουν. Ένα πολτοειδές γκρίζο καφέ βγάζουν. Ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν θα βρούνε άλλο συνθετικό. Θέλουν μια κόκκινη σταγόνα. Α σου πω γιατί θέλουν την κόκκινη σταγόνα. Το αίμα να πιούνε θέλουν με άλοθη. Μάλιστα. Λιάννα, για να κλείσουμε. Το κουκουέ θα είναι στα ίδια, χαμηλότερα στις εκλογές. Και πόσο σημασία έχει η απλή αναλογική και οι επόμενες εκλογές. Γιατί αν δεν συμμετέχει το κουκουέ στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως κατηγορηματικά λέτε, από την απλή αναλογική φαίνεται πολύ δύσκολο να προκύψει κυβέρνηση. Η απλή αναλογική αυτή καθ' αυτή και έτσι όπως έρχεται, εκ των πραγμάτων, άμα θα τη δεις, δεν είναι και πουρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεύτερον, είναι εδώ ότι έχει έρθει από τα πάνω, δεν έχει έρθει από τα κάτω. Μάλιστα. Από πολύ μεγάλη πίεση. Και ήρθε για λόγους μικροκομματικούς περισσότερο, παρόλο γιατί κάποιος την πίστευε βαθιά όπως την πιστεύουμε εμείς. Ναι. Στο δεύτερο γύρο, αυτός που θα είναι χωρίς τους σταυρούς και με τα ψηφοδέλτια, θα παιχτεί ένα παιχνίδι φοβερό. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ που προέκυψε έκανε τα capital controls, πήρε το δημοψήφισμα από όχι. Και το έκανε ναι, και στο μήνα πάνω έκανε εκλογές. Ναι. Και εκλογές τις κέρδισε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Ναι. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και μου λέτε να πάω να παίξω το παιχνίδι. Γεια σου, κάνεις Λιάννα, το ναι, όχι και το όχι ναι. Περαστικά στην, λοιπόν, περαστικά στην αδερφή. Κουκουέ μόνο για ένα λόγο. Ουσιαστικό και βασικό. Για να υπάρχει φωνή αντιπολιτευτική. Να σου πω, δαγκωτό. Αλλιώς, όχι, όχι δαγκωτό. Δαγκωτό, φυσιτό, με φτερά και με ταχύτητα σφαίρας. Γεια σου, Λιάννα, ευχαριστούμε πολύ. Σταυρό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.